σήμερα. Θα εξηγιάσουμε το πιο ασυνήθιστο συμβάν του 20ου αιώνα. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα του ανθρώπου. Την προσεδάφιση του ανθρώπου στο φεγγάρι. Και ένα γιγάντιο βήμα για την ανθρωπότητα. Αλλά είτε το πιστεύετε είτε όχι, μερικοί άνθρωποι λένε ότι ποτέ δεν συνέβη. Όλη αυτή η υπόθεση ήταν μια απάντηση. Αποφασίστε μόνοι σας, καθώς εξεχνιάζουμε τα στοιχεία. Ο αετός προσελεινώθηκε. Θα αναλύσουμε τις επίσημες κυβερνητικές φωτογραφίες. Τι πτήση, τι πτήση. Θα εξετάσουμε τα φιλμ. Η σημαία κυματίζει στο φεγγάρι ενώ δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Ακούστε τη μαρτυρία ενός πρώην αστροναύτη που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του. Είναι πιθανό να το έχει συγκαλύψει η ΝΑΣΑ. Είναι πιθανό η κυβέρνηση να έχει ενορχιστρώσει την απάτη του αιώνα. Η ΝΑΣΑ κατόρθωσε να πετύχει τη μεγαλύτερη απάτη του αιώνα. Εσείς θα είστε οι κριτές. Σε μια υπόθεση συνωμοσίας του αν πράγματι πήγαμε στο φεγγάρι. Ιουλίου 1969. Η Αμερική κρατούσε την ανάσα της. 10, 9. Η διαδικασία ανάφλεξης ξεκινάει. 6, 2, 1, 0. Όλες οι μηχανές λειτουργούν. Εκτόξευση. Έγινε η εκτόξευση. Το Apollo 11 εκτοξεύτηκε στο διάστημα, ξεκινώντας το ταξίδι των 250.000 μιλίων στο φεγγάρι. Την 8η μέρα του ταξιδιού, οι αστροναύτες του Apollo 11 είδαν εντυπωσιακές εικόνες της Γης. Εωρήθηκαν σε περιβάλλον χωρίς βαρύτητα και υποτίθεται ότι πήγαν εκεί που δεν είχε πάει ποτέ ο άνθρωπος. Πάμε καλά, κατέβα λίγο. Προχώρα μπροστά, λίγο δεξιά. Λαμβάνουμε, ΕΤΕ. Χιούστον, ο αετός προσελεινώθηκε. Αλλά πράγματι προσελεινώθηκε. Πραγματικά προσελεινώθηκαν στο φεγγάρι. Οι περισσότεροι έτσι νομίζουν. Εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν στην τηλεόραση τη Σελινάκα να αγγίζει την επιφάνεια και να λέγονται αυτά τα ξέχαστα λόγια. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα του ανθρώπου. Αλλά ένα γιγάντιο βήμα για την ανθρωπότητα. Όμως ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι για να πιστέψουν αυτό το μικρό βήμα του ανθρώπου χρειάζεται ένα γιγάντιο άλμα πίστης. Ο Bill Kaysing ήταν αναλυτής και μηχανολόγος στη Rocketdyne, την εταιρεία που σχεδίασε τους πυράβλους του Apollo. Κάποια προβλήματα που προέκυψαν τη δεκαετία του 60 οδήγησαν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ποτέ δεν κατορθώσαμε να φτάσουμε στο φεγγάρι. Πριν από τρεις δεκαετίες ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθούσε την προσελήνωση του Apollo ήταν και ο Bill Kaysing. Αλλά αυτό που παρακολούθησε στην τηλεόραση σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη Rocketdyne τον έκανε σκεπτικιστή. Η όλη ιστορία μου φάνηκε ψεύτικη. Είχα ένα αισθηκτόδες συνέστημα ότι αυτά που έδειχναν δεν ήταν αληθινά. Καθώς μελετούσε τα στιγμιότυπα πιο προσεκτικά, βρήκε πολλές ανακολουθίες. Ο Kaysing παρατήρησε ότι παρά την ευκρίνεια του διαστήματος, δεν φαινόταν κανένα άστρο στο μαύρο ουρανό της Σελήνης. Είδε την Αμερικανική σημαία να κυματίζει, αν και δεν υπάρχει αέρα στο φεγγάρι, και ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε κρατήρας κάτω από τη Σελινάκατο, κάτω από την πανίσχυρη πυραυλική μηχανή της. Αυτά τα στοιχεία έπεισαν τον Kaysing ότι ποτέ δεν στείλαμε άνθρωπο στο φεγγάρι. Αλλά η NASA απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πιστεύουν κάποιες εξωπραγματικές ιστορίες και η άποψη ότι οι αποστολές στη Σελήνη ήταν ψεύτικες είναι εξωπραγματική. Όσο και εξωπραγματική να φαίνεται, έχει υπολογιστεί ότι το 20% των Αμερικανών πιστεύει ότι ποτέ δεν πήγαμε στη Σελήνη. Αλλά πώς μπορεί να πιστέψει κανείς ότι μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας μας ήταν μια απάτη?
Είναι δυνατόν η NASA να ξεγέλασε την ανθρωπότητα? Σύμφωνα με έναν πρώην αστροναύτη, είναι απόλυτα εφικτό. Αναφερόμενος στις αποστολές του Απόλλο, δεν μπορώ να πω με σιγουριά 100% ότι αυτοί οι άνθρωποι υπερπάτησαν στο φεγγάρι. Ο Μπράιαν Ολίρη ήταν αστροναύτης της NASA τη δεκαετία του 60 και ήταν επιστημονικός σύμβουλος στη διάρκεια των αποστολών του Απόλλο στο φεγγάρι. Είναι πιθανό η NASA να συγκάλυψε την ιστορία για να προλάβει και να είναι, υποτίθεται, η πρώτη που κατόρθωσε να πάει στο φεγγάρι. Ήταν άραγε τόσο σημαντική η πρώτη στο φεγγάρι, ώστε να γίνει μια τόσο μεγάλη απάτη? Για να απαντήσουμε σε αυτό, θα πρέπει να πάμε πίσω 40 χρόνια, όταν οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί ήταν εγκλωβισμένοι σε έναν αγώνα για την κυριαρχία του πλανήτη. Οι άνθρωποι υπέθεταν ότι το έθνος που θα νικούσε στον αγώνα του διαστήματος θα κέρδιζε και τον ψυχρό πόλεμο. Ήταν λίγο πολύ μια εποχή εθνικής ιστερίας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1957, οι Σοβιετικοί τρομοκράτησαν την Αμερική όταν έστειλαν στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο του κόσμου, τον Σπούτνικ. Οι New York Times αναγκάστηκαν να δημοσιεύσουν ένα άρθρο που εξηγούσε στους Αμερικανούς ότι δεν μετέφερε πυρηνικές βόμβες για να τις ρίξει στη Νέα Υόρκη. Ο φόβος του κοινού για πυρηνική καταστροφή εντείνονταν, καθώς οι κομμουνιστές προηγούνταν στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανήγγειλε στο Κογκρέσο ότι κινδυνεύαμε με αφανισμό. Πολλοί φοβήθηκαν ότι ο απότερος στόχος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν να εγκαταστήσει βάση πυράβλων στο φεγγάρι. Εν τω μεταξύ, το διαστημικό πρόγραμμα της Αμερικής συναντούσε δυσκολίες ακόμα και στο να σηκώσει τα διαστημόπλια από το έδαφος. Οι πιθανότητες του να φτάσουν στο φεγγάρι και να επιστρέψουν με ασφάλεια στη γη ήταν περίπου 0,0017%, με άλλα λόγια απειροελάχιστες. Αυτό που πιστεύω ότι συνέβη είναι ότι στη δεκαετία του 60 είπαν, αν δεν μπορείς να το κάνεις, προσποιήσου ότι το έκανες. Αλλά αν οι αποστολές του Απόλλου ήταν μια απάτη, πώς συντελέστηκε αυτή η μεγαλειώδης απάτη? Σύμφωνα με τον Γκέισινγκ, η εκτόξευση του διαστημόπλοιου του Apollo Saturn 5 ήταν πραγματική, αλλά ποτέ δεν έστειλε αστροναύτες στη Σελήνη. Οι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν με το Saturn 5 για να δικαιολογήσουν την εξαφάνισή τους. Απλά περιστράφηκαν γύρω από τη Γη για 8 ημέρες. Στο ενδιάμεσο έδειχναν αυτές τις πλαστές φωτογραφίες των αστροναυτών στο φεγγάρι. Αλλά την 8η ημέρα, ο θαλαμίσκος του διαστημόπλοιου αποκολλήθηκε και κατέβηκε στη Γη, όπως φαίνεται στις ταινίες. Αυτή η θεωρία ενέπνευσε την ταινία του 1978 «Αστερισμός του Εγώ καιρό 1», στην οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεγελάσει τον πληθυσμό με ψεύτικη αποστολή στον Άρη. Δεν διεκδικούμε αυτό τον πλανήτη στο όνομα της Αμερικής. Τον διεκδικούμε στο όνομα όλων των ανθρώπων του πλανήτη Γη. Τα σκηνικά της ταινίας μοιάζουν καταπληκτικά με αυτά του Απόλλο. Ο παραγωγός Πολ Λάζαρους ισχυρίζεται πως το σενάριο της ταινίας είναι μάλλον πραγματικότητα παρά επιστημονική φαντασία. Πιστεύω ότι αν η NASA ήθελε, μπορούσε να διαπράξει τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της Γης και χωρίς να έχει στείλει κανένα στη Σελήνη, να το έχει αναπαραστήσει σε στούντιο τηλεόρασης. Και πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή, γιατί υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογία. Το πάτημα είναι σταθερό. Η επιφάνεια φαίνεται αμμώδης. Η επιφάνεια είναι λεπτή και αμμώδης. Σηκώνεται με τη μύτη του παπουτσιού μου. Αυτό που δείξαμε στην οθόνη ήταν η δική μας προσομοιωμένη εκδοχή με ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε με 4,8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κέισινγκ πιστεύει ότι η NASA με τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια είχε τη δυνατότητα να στήσει την απάτη σε περίπτωση που δεν θα κατόρθωνε να φτάσει στο φεγγάρι. Αυτό